εξοχή στα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Δύο από τις πιο σπουδαίες έννοιες, ισοτιμία και συμπερίληψη, εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι η επιτομή τους. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Χάρη της ισοτιμίας θα σου μιλάω στον Ενικό. Α, σε παρακαλώ πολύ. Είναι και μέλος της κουλτούρας της εστίας. Όλοι μιλάμε σε όλους στον Ενικό. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν μια πάθηση και ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν. Δηλαδή είναι όλοι μια ομάδα που ένας ευεργετεί τον άλλον. Το πιάσες ακριβώς σωστά. Πες μου λοιπόν από πότε ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησε από το όραμα ενός ζεύγους Γερμανών, θα έλεγα οραματικών ανθρώπων. Όντως οραματικών. Που είχαν κάνει το ίδιο, δώσαν όλη τους την περιουσία, χωρίς να κρατήσουν τίποτα για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους, για να χτίσουν δύο τέτοιες κοινότητες στη Γερμανία. Πριν πόσα χρόνια αυτό. Στη Γερμανία πριν περίπου 40 χρόνια, 45 χρόνια. Και στην Ελλάδα, όταν πουλήσαν την τελευταία εταιρεία του ομίλου τους, αφήσαν τα χρήματα στην Ελλάδα και ονειρεύτηκαν ότι θα κάναν το ίδιο και στην Ελλάδα. Και από ό,τι μελετούσα τη ζωή τους, γυρίσανε ένα σωρό περιοχές και η τοπική κοινότητα τους έλεγαν «Μη διανοηθείτε να κάνετε εδώ αυτό που θέλετε. Δεν θα μας χαλάσετε την περιοχή». Έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε. Και ήταν πολύ δραματικό. Πολύ δραματικό. Και κοίτα που φτάνουμε όμως, Τζοβάνα. Ναι. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Κώστα μου, ήρθες από τη Θεσσαλονίκη εδώ. Ναι, έχω έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Πριν πόσο καιρό. Στην εστία εδώ και 1,5 σχεδόν 2 χρόνια. Ήρθες ναι. Ως εθελοντής. Ήρθα ως εθελοντής και αποφάσισα να μείνω γιατί μου άρεσε. Και ναι. Μένεις εδώ συνέχεια. Και μένω στην εστία. Είναι το σπίτι σου δηλαδή όπως εδώ. Όπως και οι περισσότεροι που εργαζόμαστε εδώ μένουμε με στην εστία μαζί με τα άτομα. Δεν σε δυσκολεύει αυτό. Έχει δυσκολίες. Έχει κάποιες δυσκολίες σαφέστατα, αλλά έχει και κάποιο αντίβαρο ας πούμε χαράς και ευτυχίας. Πες που λαμβάνεις εδώ πέρα. Ότι περνάς πάρα πολύ καλά, έχει πάρα πολύ γέλιο καθημερινότητά μας, πάρα πολύ χαρά που δεν τη βρίσκεις στον έξω κόσμο, ας πούμε. Περνάμε πολύ όμορφα, είμαστε μια οικογένεια, στο Γιώργο. Ναι. Θες να μείνεις κι άλλο, Κώστα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Θα ήθελα να μείνω κι άλλο, ναι. Είναι θετικά εδώ τα πράγματα, είναι όμορφα, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποχωριστείς εύκολα. Δηλαδή, ας πούμε, μια-δυο μέρες που έχουμε ρεπό, μας λείπουν οι φίλοι μας που περνάμε τη καθημερινότητά μας μαζί. Φτάνει να σου λείπουνε. Ναι, και αυτή είναι και η διαφορά από ότι δεν είμαστε, ας πούμε, κάτι σαν κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, έτσι τα λέγεται, Αδριάννα. Ναι, ότι, ας πούμε, μετά το εργαστήριο θα φάμε όλοι μαζί, θα πλύνουμε τα πιάτα όλοι μαζί, το απόγευμα θα είμαστε πάλι όλοι μαζί, είναι μέχρι κοινόβιο. Να πούμε καληνύχτα όλοι μαζί. Ναι, είναι μια συμβίωση που δημιουργεί δεσμούς που είναι πολύ σημαντική. Και κάθε φορά έρχονται και άνθρωποι από τα χίλια σημεία του ορίζοντα. Ναι, έχουμε τους εθελοντές. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κυρίως Γερμανούς εθελοντές. Εντάξει, τα παιδιά είναι αξιοσέβαστο αυτό που κάνουν που έρχονται εδώ σε αυτήν την ηλικία. Και μακάρι να το ξεκινήσουμε και οι Έλληνες να το καταλάβουμε, την ευεργεσία. Ναι. Γι' αυτό που προσφέρει. Ναι, στην ελληνική κουλτούρα δεν είναι τόσο εθελοντισμός όσο είναι για τους Γερμανούς. Θα την βρούμε την άκρη. Μακάρι, ναι. Η κεραία προσπαθεί και κτίζει. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Anna, where are you from? I'm from Germany. How long have you been here? Here in Estia, I've been 3 months now. How did you find it? I found it from Germany, from an organization, and I read the web page and I really liked it, so I decided to come here. So, tell me your experience here. Yes, when I first came here, I really liked the community feeling that I got here, that everyone is living together and being themselves, and it is really nice for me to experience this here. And what is a real surprise in your mind of what you see here?
that everyone can be who they like to be and they can just live here and be themselves. And I really appreciate this about the place. Are you going to stay more? I'm thinking about it, yes. What is the difficulty? Did you find any difficulty? I think it's the most difficult for me is that after work, to separate like work and then also my time for myself, because it's a living and sharing community, and it's sometimes hard to just take some time for yourself. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Εδώ είναι η... Είναι ο κήπος, ναι, ναι, εγώ είμαι υπεύθυνος του εργαστηρίου του κήπου. Πόσο καιρό είσαι εδώ? Είμαι σχεδόν 2 χρόνια στην εστία. Ο Βαγγέλης και η Ρένα είναι από τους βασικούς εδώ συντελεστές του εργαστηρίου, ναι. Τι μεγάλα μπρόκολα. Τι είναι γάλα, είναι ντομάτες. Ναι. Είναι μανούλια. Και όλα αυτά είναι που τα τρώτε μετά. Ναι, προσπαθούμε να στηρίξουμε λίγο την... Δηλαδή η εστία στηρίζει την τροφή της εδώ. Όχι αποκλειστικά. Θα θέλαμε, αυτό είναι ο στόχος μας, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Στηρίζουμε σε ένα ποσοστό όσο μπορούμε καλύτερα, ναι. Και όλοι οι κύριοι και κυρίες δουλεύουν εδώ. Είμαστε 6-7 από τους ωφελούμενους που μένουν εδώ πέρα στο εργαστήριο και 2-3 εθελοντές είναι μένα. Ναι. Τούτος εδώ είναι καλός στη δουλειά ο του. Ο Βαγγέλης είναι από τους καλύτερους. Καλώς, στην Αφρόνα, είναι κυπουρός, μάστορας και μάγειρας. Μάστερα. Έχει πολλές ιδιότητες. Α, έχει τόσο πολλά. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κάνει τα πάντα, ναι. Είναι από τους πιο έτσι σημαντικούς. Ναι. Και πώς μου αρέσει ότι βρέχει σήμερα. Εγώ τη λατρεύω τη βροχή, εσύ. Άντε, πάμε να περπατήσουμε κι αλλού, λοιπόν. Φύγαμε, Ρενάκι μου. Και εγώ είμαι πολύ καλή. Είσαι εξαιρετική, όχι απλά καλή. Ακούσε εκεί. Να είσαι το κάτι άλλο. Ρε, να είσαι το κάτι άλλο. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right. Think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be. Τα υβροχή τι μας κάνει. Θες να πάμε σε ένα υπόστεγο να τα πούμε. Πάμε. Εδώ προστατευόμαστε από τη βροχή, αλλά δεν θα προστατευτούμε από τη θέα. Γι' αυτό γυρνάω προς τα δω, γιατί δεν θα μπορώ να συγκεντρωθώ στη συζήτηση. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το μέρος. Ναι. Είχαμε μείνει στο πιο ενδιαφέρον σημείο σε τούτα τα χρόνια. Στο πώς ελέγχεστε. Έχουμε το πλεονέκτημα, θα έλεγα, να ελεγχόμαστε από 2 κράτη και από 4 περιφέρειες. Μόνοι μας λαβωθήκαμε βάζοντας 2 ελέγχους σε αυτούς μας. Έτσι, το ένα είναι μια μεγάλη εποπτική, ελεγκτική εταιρεία. Στην αρχή ξεκινήσαμε με την RSM που μας έβαλε τις βάσεις και τώρα η Ernst & Young τα τελευταία 5 χρόνια μας κάνει τον εξωτερικό έλεγχο. Επίσης, μάθαμε από φίλο ίδρυμα ότι υπάρχουν και ISO και για φιλανθρωπικά ιδρύματα και εμείς money-money κάναμε τις διαδικασίες, απλώς είπαμε ότι δεν θέλουμε αυτό το ISO να μας λέει τι θα τρώνε, πόσα γραμμάρια, δεν ξέρω τι και τέτοια, γιατί αυτό είναι σπίτια, δεν είναι ιδρύματα, αλλά θέλουμε για τις διαδικασίες των προμηθειών, για τις διαδικασίες του γραφείου και έτσι έχουμε ISO για όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες και μας ελέγχει και η Lloyds. Θέλω να μου πεις, Τζοβάνα, πώς η ομάδα των ανθρώπων δεν εξελίσσεται σε μια κλίκα που ίσως κάτι που δεν είναι σωστό, αντί να το βγάλουν προς τα έξω, να το κρύβουν. Πιστεύω είναι πολύ δύσκολο σε ένα μοντέλο σαν την εστία, με τον αριθμό ατόμων και υπεύθυνων ατόμων που υπάρχουν σε κάθε σπίτι, συν τους υπεύθυνους των εργαστηρίων, που είναι και αυτοί μέσα στα ίδια σπίτια, συν τους επιστημονικούς συνεργάτες, συν τους 14 εθελοντές που αμέσως θα γράψουν στους γονείς τους. Αν υπάρχει μια συμπεριφορά, αμέσως μπαίνει στην ατζέντα. Μάλιστα. Έτσι, δεν περιμένεις μια φορά το χρόνο να πούμε, α, εσύ φώναζες. Και δεν μιλάμε βεβαίως για δύσκολα, αλλά μιλάμε, παραδείγματος χάρη, να μην αφήσει τον άλλον να τελειώσει την πρότασή του. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τι είναι η αξία? Στο βασικό είναι η αξία. Αν έχεις
τον αμοιβαίο πολιτισμό, ο οποίος εξαρτάται από την αγάπη, το σεβασμό, την ασθενένστηση, την εμπιστοσύνη και τελευταίο την ανεκτικότητα. Κάθε εβδομάδα κοιτάς αν το έκανες. Είναι δύσκολο, αλλά γι' αυτό πρέπει καταρχάς να φέρεις τα ομοιογενή άτομα. Τίποτα δεν μπορεί να φτιάξει αν δεν έχεις ομοιογενή άτομα, άσχετο αν έρχεται ένας από την Κίνα και ο άλλος από την Ιταλία. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Για πες μου τι δουλειά κάνεις εδώ πέρα. Ένα αυτό στον κήπο. Ναι. Στον κήπο. Σ' αρέσει πολύ να κάνεις τον κήπο. Ναι, ναι. Μ' αρέσει αυτό. Και τι άλλο κάνεις. Αλλά κάτι άλλο. Ξέρω κι εγώ. Να με πω... Drums έχω... Έχεις drums. Ναι. Και παίζεις drums. Στο άμπισε. Α, δηλαδή μπορεί να σε ακούσουμε μετά και στην ορχήστρα. Ναι, 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 ναι. Τι μου λες. Ναι. Καταπληκτικά. Και μια που φτάσαμε στη μουσική, εδώ έχουμε την καλύτερη τραγουδίστρια. Το Ντερφινάκι. Αυτό είναι που σου αρέσει το τραγούδι. Ναι, το Ντερφινάκι, με πόρτισε ο Νάκη. Δελφινάκι και με πόρτισε σφαρμάκι, δεν γίνεται. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι η αλήθεια στο ναυτικό. Ωραία, πες το μου. Αλήθεια μια βραδιά. Θα θες αυτό. Το Δημήτρη μου το έκανε οικόπεδο. Μα εσύ είσαι ένα τζουμπόξ κανονικό. Κάνεις και κάποιο άλλο εργαστήριο. Φυτεύω φυτά. Μάλιστα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ ο κήπος. Ωραία. Και στον πυλό πάρα πολύ. Α, κάνεις και πυλό. Και έχεις ακουσνήματα. Μπράβο. Και μ' αρέσει και ο πυλός. Πάμε λοιπόν να μου τα δείξεις αυτά τα εργαστήρια. Είναι στα εργαστήρια του πυλού που μ' αρέσουν. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αγαπητέ μου Κώστα, καθηγητής της κεραμικής. Ναι. Πόσα χρόνια. Είμαι 6 χρόνια και πάω στον 7ο. Και ζεις εδώ. Ζω εδώ, ναι. Σε αυτή την κοινότητα της ισοτιμίας που με έχει μαγέψει. Ακριβώς. Εδώ δεν ξεχωρίζει ο φροντιστής. Όχι, γιατί είμαστε όλοι στο ίδιο περιβάλλον, ζούμε, κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή δουλεύουμε, τρώμε, κοιμόμαστε έτσι στον ίδιο χώρο. Άρα εσύ έχεις δει και πώς σιγά σιγά αλλάζει η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Ναι, μέσα από τη δουλειά, δηλαδή περισσότερο είναι η κίνηση που κάνουν, σαν κινησιοθεραπεία. Και να φανταστείτε ότι ο Χάρης, που έχει νοημοσύνη περίπου 2 ετών, περίπου, έτσι μια μέρα τον βλέπω και κάνει έτσι με το δαχτυλάκι του πάνω στον πυλό που έχουμε. Και λέω τι κάνει εκεί πέρα. Και άρχισε να σκαλίζει και να παίρνει κομματάκι πυλού. Και του βάζω ένα καλούπι εκεί δίπλα και άρχισε πια να το βάζει. Και όλο αυτό βλέποντας το περίπου μετά από 2-3 εβδομάδες, όταν ήρθα εδώ, βλέποντας την κίνηση που κάνουν οι υπόλοιποι, το έκανε και αυτός. Και τώρα, άμα δείτε, κατευθείαν το πρώτο πράγμα που κάνει κατεβαίνοντας τον πυλό, έρχεται, ψάχνει τη σακούλα, παίρνει πυλό και βάζει μέσα στα καλούπια. Αυτό είναι απίστευτο, δηλαδή. Άρα ο ένας παρασύρει τον άλλον. Ακριβώς. Και βοηθάει ο ένας τον άλλον. Βοηθάει ο ένας τον άλλον. Όταν ο Σάκης θέλει πυλό, θα του δώσει ο Γιάννης, παραδείγματος χάρη. Απ' το σκοτάδι, άναψε μου φωτιές. Κάνε στάχτη τον Άδη. Πότε ξεκίνησε η εστία. Από το 1995. Και εσείς πόσα χρόνια είστε εδώ. Είμαι από το 2010. Είστε ευχαριστημένος. Πάρα πολύ. Και τι, ποιο είναι το αγαπημένο σας. Βλέπω ότι είστε εξαιρετικός αυτό που κάνετε. Ναι. Τα κεραμικά δηλαδή, ε. Ναι, είμαι και μεταφραστής. Και μεταφραστής. Τι ακριβώς μεταφραστείς. Γερμανικά. Γερμανικά. Μιλάτε γερμανικά λοιπόν και τα μεταφράζετε στα ελληνικά. Ναι. Μάλιστα. Εκτός από την κεραμική, τι άλλο σας αρέσει να κάνετε. Αν μπορώ να κάνω μουσική.
Άρα μπορεί να σας ακούσουμε μετά και στη μουσική. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Παρακαλώ. Τι είδους παθήσεις συμβιώνουνε? Ήταν επίσης κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Ναι. Καταρχάς, το καταστατικό λέει ότι απευθυνόμαστε σε ενήλικες με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Αλλά συνήθως δεν έρχονται μόνες τους. Υπάρχουν μερικές οι οποίες συνοδεύονται από κάποιο είδους διαφορετικού βαθμού κινητική αναπηρία ή δυσκολία. Μερικές οι οποίες έχουν επίσης και τη συμπεριφορά του αυτιστικού ατόμου, αλλά εδώ υπάρχουν τα πιο πολλά άτομα με αυτισμό, έχουν και νοητικές αναπηρίες. Και έχουμε ακόμα και δύο άτομα με ψυχώσεις. Οι γονείς τι νιώθουν που είναι εδώ τα παιδιά τους? Για αυτούς που υπάρχουν, διότι λιγότερο από 1/3 των δικών μας μελών έχουν ακόμα βιολογικούς γονείς, αισθάνονται μια ηρεμία και μια ασφάλεια, θα έλεγα. Αλλά τα αδέλφια αισθάνονται επίσης μια μεγάλη ηρεμία, διότι όχι μόνο τα αδέλφια τους είναι ασφαλή, αλλά διότι τα αδέλφια τους εξελίσσονται και περνάνε καλά και έχουν και ελευθερίες επιλογής. Είδα μια ζωντανή κοινότητα, υπερβολικά ζωντανή, αλλά συγχρόνως με έναν τρόπο μετρημένη. Αυτό πώς το κατορθώνεται, αυτή τη μαγευτική ησυχία που υπάρχει εδώ? Όταν μιλάς, σχιζοφρένεια, αυτισμός, σύνδρομο Down, ένα σωρό ιστορίες, καινούργοι και οι εθελοντές, καινούργοι παλιοί, και συγχρόνως έχεις μία συμβίωση που δεν το πιστεύεις. Αυτό πώς το κατορθώνεται? Πιστεύω είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το πιο σημαντικό, το ένα, είναι η φιλοσοφία και οι αρχές, οι οποίες τη ζουν κάθε μέρα. Δηλαδή, όταν κάνουν τις συναντήσεις την Τετάρτη, ξεκινάνε μιλώντας για το όραμά τους και τις αρχές. Την Πέμπτη με τους εθελοντές, το ίδιο. Επομένως, όλα κατευθύνονται από αυτή την αναζήτηση, όχι μόνο που έλεγες ισοτιμίας, αλλά και αμοιβαίου εμπλουτισμού. Δηλαδή, ότι ο ένας είναι εδώ και θα βοηθήσει τον άλλον. Και δεν υπάρχει διαφορά αν ο ένας είναι θεωρητικά αυτός που βοηθάς, γιατί αυτός μπορεί να σε βοηθήσει πολύ πιο πολύ να προχωρήσεις εσύ. Και πάμε στους εθελοντές. Άλλο καταπληκτικό κομμάτι εδώ. Την προηγούμενη φορά που είχα ξαναέρθει εδώ, είδα ανθρώπους μέχρι από την Κίνα, από την Κορέα. Βέβαια, μετά ήρθε ο COVID και μας τα μπέρδεψε λίγο τα πράγματα. Σήμερα είδα πολλούς νέους και νέες από τη Γερμανία, τους πιο πολλούς. Είναι μέσα στην κουλτούρα τους, λοιπόν, αυτή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συμμετέχουν. Η βάση του προγράμματος είναι ότι όταν τελειώνεις το σχολείο σου, δηλαδή 18 χρονών, το λύκειο, υπάρχει η κουλτούρα ότι θα πάρουν ένα χρόνο, ίσως και πιο πολύ, για να ανακαλύψουν τον εαυτό τους μέσω κάποιου είδους δραστηριότητες. Και συνήθως... Εδώ θα σου το πω αλλιώς, να ανακαλύψεις τον κόσμο και μέσα από τον κόσμο τον εαυτό σου. Ακόμη καλύτερα. Να γίνεις μέρος του εμείς. Το εγώ να γίνει να ανθίσει ένα εμείς. Ναι. Και πολλά από αυτά τα παιδιά διαλέγουν οργανισμούς στους οποίους θα δώσουν κοινωνική προσφορά. Are all of you volunteers? No, we are all of volunteers from Germany. Yeah. You? Me, also from Germany. How long you have been here? For 3 months. What about you? Yeah, me also. Yeah, the same. So it's a group? No, we are, I don't know, 10 volunteers from Germany, and we will, all of us will stay for 1 year. For 1 year? No. Thank you so much. Οι εθελοντές είναι πώς ένα... αλλάζουν από την πρώτη στιγμή που έρχονται? Οι εθελοντές έρχονται περίπου 18 χρονών, 19 χρονών, έτσι είναι παιδιά. Και έρχονται αυτό έτσι λίγο... Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί είναι τόσο ασυνήθιστο, δυστυχώς ακόμα σε εμάς. Ναι. Έρχονται παιδιά και φεύγουν έτσι πιο σίγουροι πια για τον εαυτό τους. Δηλαδή τελείως αλλαγμένοι μέσα στην πορεία αυτή, γιατί παίρνουν ευθύνες, παίρνουν αποφάσεις. Κάθε μέρα φροντίζουν τα άτομα. Οπότε όλο αυτό πώς τους ισχυροποιεί. Οριμάζουν. Οριμάζουν, ακριβώς. Πολύ σωστά, οριμάζουν. Μέσα σε ένα χρόνο είναι τελείως διαφορετική.
As you told me already, your parents are from Afghanistan. Yeah, you're right. And you were born in Germany. No, I was born and raised in Germany. But you are here how long? I think it's been a little over 3 months now. Like you finished the school? No, I did my A-levels in Germany. And then I wanted to do a volunteer year. Please explain me this, because in Greece it's not so usual to be a volunteer out of your country. What is your experience in these 3 months? The second month was like a whole different story. Like, I got to know the residents quite more. They were really, really happy with me. I was happy with them. Now we had like kind of this relationship going on. Also the responsibles, really great people. See, in general, like the workshops, the work ethic, it's great. I never experienced such thing in my life. Αγαπητή Μέρη, πες μου τι έχει αλλάξει στη δικιά σου ψυχοσύνθεση όσο καιρό ασχολείσαι εδώ. Δεν ήξερα πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτά τα παιδιά. Το τρόπο επικοινωνίας. Αυτό. Δεν φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσα να επικοινωνήσω, επειδή δεν ήξερα. Τώρα βλέπεις πόσο μπορείς να επικοινωνήσεις και μπορεί να είναι μία και ίση σχέση. Τόσο μεγάλη χαρά την ώρα που τραγουδούσαν όλοι μαζί, που πραγματικά με συγκίνησες. Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε αυτή την επαφή σου σου δίνει έμπνευση στο μυαλό. Τα άτομα που ζουν εδώ έχουν ένα χάρισμα που δεν έχουμε οι περισσότεροι από εμάς. Ποιο είναι αυτό, βρε Ανδριάννα? Μπορούν να ζουν στο εδώ και στο τώρα. Δεν στεναχωριούνται τόσο πολύ για αυτά που γίνανε στο παρελθόν, ούτε φοβούνται τόσο για το μέλλον τους και ενθουσιάζονται με μικρά πράγματα, χαίρονται με μικρά πράγματα και με μεγάλα. Και συνήθως όταν κάτι δεν πάει καλά από αυτά που τους χαραποιούν, δεν στεναχωριούνται και τόσο πολύ. Και εμένα αυτό με βάζει σε πολλές σκέψεις για το πώς θα έπρεπε να ζούμε τη ζωή μας, να μην παραπονιόμαστε τόσο πολύ για όλα. Πιάσουμε τώρα πόσοι συμβιώνουν εδώ. Εμάς σήμερα η κοινότητά μας, καταρχάς, έχει μέλη που ζουν μες στην εστία και μέλη που έρχονται κάθε μέρα από την τοπική κοινωνία. Αυτά τα μέλη είναι όλα μαζί 74. Μάλιστα. Από αυτά τα 74 μέλη που είναι και ζουν εδώ ή ζουν στην περιοχή, μόνο 29 έχουν κάποια αναπηρία. Μπορείς να δεις, επομένως, πόσα άτομα μπορούν να αντιστοιχούν, γιατί δεν πρέπει να είναι... Στη φροντίδα. Ναι, πρέπει να είναι μια κοινότητα συμβίωσης, όχι μόνο φροντίδας. Το μοίρασμα, το απόλυτο μοίρασμα. Μου δίνεις και σου δίνω. Ακριβώς. Τι πήρες εσύ, τι παίρνει η ψυχή σου από όλο αυτό? Από πού να αρχίσω? Έτσι, για μένα καταρχάς είναι η πιο μεγάλη... Πώς το λένε αυτό, πρόκληση. Ναι. Η πρόκληση, περίπου σαν το τραγούδι που μεγαλώναμε του John Lennon, Imagine, να γίνει αλήθεια. Σήμερα το είδα. Σήμερα έτσι. Το είδα κι εγώ. Εγώ το βλέπω κάθε μέρα, αλλά σήμερα το βλέπα με τα δικά σου τα μάτια, έτσι, ότι κάθε διαφορετικότητα, με όλες τις δυσκολίες να προσαρμοστείς, μπορεί να είναι όχι μόνο ισότιμη, αλλά να δουλεύουν μαζί και να συνδημιουργούν μαζί
και να ευχαριστούν τη ζωή τους μαζί. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard.